σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο ΨΑΠ ανέκαθεν ήταν, είναι και θα είναι αρρωγός κάθε προσπάθειας που γίνεται για την εξάλληψη της βίας. Κάθε προσπάθειας που γίνεται ώστε επιτέλους να δούμε το αγαπημένο μας άθλημα, το ποδόσφαιρο, να δίνει πραγματικά στην κοινωνία αυτά που πραγματικά πρέπει και μπορεί να δώσει. Να είναι αφορμή για συνεργασία, αγάπη, αλληλεγγύη και όχι για μίσος, όπως δυστυχώς κάποιοι το εκμεταλλεύονται σήμερα. Και εδώ σε κάθε επάγγελμα η ασφάλεια στον χώρο εργασίας είναι θεμελιώδες δικαίωμα και υπάρχουν ρυθμιστικά και νομικά πλαίσια που διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι προστατεύονται από ατυχήματα και τραυματισμούς κατά την εργασία. Ωστόσο για τους ποδοσφαιριστές αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα συχνά παραβλέπονται με κατάχρηση, βία και απειλές κατά των παικτών να εμφανίζονται δυστυχώς πάρα πολύ συχνά. Ο χώρος εργασίας ενός ποδοσφαιριστή δεν είναι μόνο το γήπεδο, όπου οι πράξεις βίας εναντίον των παικτών είναι πιο ορατές, αλλά και εκτός γηπέδου, συμπεριλαμβανομένων των αποδυτηρίων, της διαδρομής με το λεωφορείο για τον αγώνα, του προπονητικού χώρου και των οικογενειών τους. Συχνά παρατηρούμε ποικίλες μορφές βίας που απειλούν την ασφάλεια των παικτών. Επίθεση σε λεωφορεία ομάδων, φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο, εισβολές στα γήπεδα. Συχνά μπορούμε να ακούσουμε αυτή την κατάχρηση βίας με συνθήματα που απευθύνονται στους παίκτες και τις οικογένειές τους. Ρατσισμός και σεξισμός. Οπαδοί που ρουλιάζουν στα μούτρα των παικτών στις τροφές ή καθώς κατεβαίνουν από το λεωφορείο της ομάδας. Αλλά υπάρχουν πολλά που δεν μπορούμε να δούμε ή να ακούσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις βίας και κακοποίησης που δεν μπαίνουν στα στατιστικά στοιχεία. Κρυφές περιπτώσεις κακοποίησης που αυξάνονται και κάνουν τους παίκτες να αισθάνονται όλο και πιο άβολα. Ως εκ τούτου, απαιτείται μια παικτοκεντρική προοπτική για την υγεία και την ασφάλεια, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τον αντίκτυπο που έχει η βία στο χώρο εργασίας στους παίκτες και την κρυφή ζημιά που προκαλεί σε άντρες και γυναίκες, ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες τη χώρα μας. Η φύλαθλη είναι απαραίτητο κομμάτι του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι σχέσεις των οπαδών με τους παίκτες είναι εξαιρετικά θετικές. Οι σύνδεσμοι τονίζουν επίσης ποδοσφαιριστών ότι οι οπαδοί διαδραματίζουν απαραίτητο ρόλο στο ποδόσφαιρο, με το 85% από αυτούς να πιστεύουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η σχέση μεταξύ οπαδών και παικτών είναι πολύ θετική και πρέπει να εκτιμηθεί. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται μέσα από θεσμικό διάλογο. Έχει πραγματοποιηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα από τη FIFPRO, την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαιριστών, όπου υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια των παικτών και χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει δράση. Κάποια από τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας είναι το ότι το 76% των ποδοσφαιριστών παγκοσμίως παραδέχεται πως υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την ασφάλειά τους και απαιτείται δράση. Η κατάχρηση και η βία στον χώρο εργασίας είναι κανονικοποιημένη στην ποδοσφαιρική κουλτούρα. Το 68% πιστεύει πως η κατάχρηση και η βία στον χώρο εργασίας επηρεάζει πάρα πολύ την αγωνιστική συνέπεια των ποδοσφαιριστών. Το 80% πιστεύει πως η απειλή βίας και κακοποίηση οδηγεί σε κακή αγωνιστική απόδοση. Το 84% θεωρεί πως αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ψυχικής υγείας όπως η κατάθλιψη. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δυστυχώς, το 71% των παικτών πιστεύουν πως οι ποδοσφαιριστές διστάζουν να μιλήσουν λόγω πιθανού αρνητικού αντίκτυπου που μπορεί να έχει στην αθλητική ή εργασιακή τους θέση, αλλά και επιπρόσθετης κακοποίησης που μπορεί να υποστούν. Το 88% θέλει οι ομάδες να είναι πιο επιθετικές στις απαγορεύσεις των οπαδών που επιτέθηκαν σε ποδοσφαιριστές ή ποδοσφαιρίστριες παράλληλα με την εκπαίδευση των φιλάθλων και τον διάλογο για την ασφάλεια στον χώρο της εργασίας. Το 78% πιστεύει πως θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρότερες ποινές για τις επιθέσεις στους ποδοσφαιριστές. Το 80% πιστεύει πως αυτό απαιτεί προσπάθειες για τον εντοπισμό των δραστών, με το 98% να πιστεύει πως η τεχνολογία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Κάποια βήματα που πρέπει να γίνουν ενδεικτικά. Αυξημένη κατανόηση της υγείας και της ασφάλειας, της εργασίας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και εφαρμογή στους παίκτες. Έχει γίνει ελάχιστη δουλειά και έρευνα για την κατανόηση του ζητήματος ασφάλειας στον χώρο εργασίας από μια παικτοκεντρική οπτική της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Η εκπαίδευση όλων σε αυτή την πτυχή θα είναι ζωτική σημασίας για να προχωρήσουμε. Οπωσδήποτε βελτίωση οπαδικής κουλτούρας και διαλόγου μέσα από διάφορες δράσεις των θεσμικών φορέων. Αυξημένη αστυνόμευση, αποδοχή και επιτήρηση εντός σταδίου.
Τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των παικτών από τη βία εντός του γηπέδου. Υψηλότερα επίπεδα επιτήρησης που επικεντρώνονται σε ευάλωτες περιοχές των γηπέδων θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την εφαρμογή απαγορευτικών εντολών. Παρόμοια, βελτιωμένη εκπαίδευση και υποστήριξη για τους security, σύμφωνα με κάποιο πρωτόκολλο για να διασφαλιστεί ότι γνωρίζουν πως θα ανταποκρίνονται καλύτερα σε δύσκολα περιστατικά οποιαδήποτε κλίμακας. Επίσης, βία δεν είναι μόνο ό,τι βλέπουμε στις κάμερες εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Βία είναι και για έναν εργαζόμενο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ενώ έχει στα χέρια του δικαστικές τελεσίδικες αποφάσεις για ίσπραξη δεδουλευμένων χρημάτων από τις ομάδες οι οποίες μέσα από την ανοχή της πολιτείας και της ομοσπονδίας είτε αλλάξαν αφημί, είτε υποβιβάστηκαν εκούσια, είτε αλλάξαν όνομα, δεν μπορεί να εισπράξει τα χρήματά του. Επίσης, βία είναι 44 ποδοσφαιριστές, πρώην ποδοσφαιριστές του Άρη και των Ιωαννίνων να έχουν στα χέρια τους ψηφισμένο νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και δυστυχώς να μην έχουν εισπράξει ακόμη τα χρήματά τους. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους και πραγματικά να συνεργαστούμε όλοι μαζί για την πάταξη της βίας στον αθλητισμό. Σας ευχαριστούμε πολύ.